Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά τις διαφημίσεις και θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον βουλευτή Πέλης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λάκη Βασιλιάδη. Καλό απόγευμα, κύριε Βασιλιάδη. Καλό απόγευμα επίσης. Καλησπέρα και από μένα. Και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε έτσι να συζητήσουμε και να επικοινωνήσω και με τους συμπολίτες μου και ευρύτερα τους τηλεθεατές σας. Βεβαίως, να είστε καλά. Και βεβαίως να πούμε ότι επειδή είναι νομίζω η πρώτη φορά που επικοινωνούμε, αν δεν κάνω λάθος, μετά τις εκλογές, να πούμε και συγχαρητήρια για την εντυπωσιακή επικράτησή σας, γιατί βγήκατε πρώτος σε σταυρούς και είχατε πολύ μεγάλη αύξηση ψήφων. Η κυρία Βασιλιάδη, αυτό είναι πολύ καλό από τη μία. Απ' την άλλη όμως, θα σας πούν οι ψηφοφόροι σας και οι υπόλοιποι ότι, κύριε Βασιλιάδη, εμείς σας ψηφίσαμε τη Νέα Δημοκρατία γιατί λέγατε δεν θα βάλετε καινούργιους φόρους και τώρα με το φορολογικό νομοσχέδιο μας τα αλλάζετε τα πράγματα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια και ευχαριστώ για τους συμπολίτες μου για αυτή την επικράτηση, εμένα και την εκλογή μου, για να συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα δίκαια. Να πούμε ότι είστε και εσείς, είστε και δικηγόρος, οπότε σε αυτόν τον κλάδο μπορείτε να απαντήσετε και για τα συμφέροντα τα δικά σας και των υπόλοιπων δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση λοιπόν στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο, το φορολογικό που έφερε ο Υπουργός και πριν λίγες ώρες μίλησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και εξήγησε τι ακριβώς φέρνουμε με αυτό το νομοσχέδιο. Τις επόμενες ώρες θα τοποθετηθώ και εγώ στην Ολομέλεια. Αυτό το οποίο κάνουμε, επειδή υπάρχει μια σύγχυση γενικότερα για αύξηση φόρων, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε δείξει τα 4 τουλάχιστον χρόνια ότι θέλουμε να αυξήσουμε τους φόρους, σε να αντιθέσει αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει πάνω από 50 φόρους, όταν άλλες κυβερνήσεις συνεχώς βάζανε φόρους. Υπάρχει όμως μια σύγχυση και μια ανησυχία, εύλογη θα έλεγα, προφανώς, από διάφορους κλάδους, κυρίως του εμπορίου, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες με τις ατομικές επιχειρήσεις, στους οποίους απευθύνεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις εξαιρούνται το νομοσχέδιο. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή και η σύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, το οποίο θεωρούμε ότι θα έχει ένα αποτέλεσμα σε αυτό το που λέμε λαϊκά με απόδειξη ή χωρίς απόδειξη. Και η ηλεκτρονική τιμολόγηση και το να ανεβαίνουν όλα τα αρχεία των εξόδων, εσόδων, τιμολογίων κτλ. Με το My Data, το οποίο θα περιορίσει και αυτό τις εκτόσεις και τα δυσανάλογα έξοδα τα οποία βάζουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες για να μειώσουν τον φόρο. Όλα αυτά, αλλά και ουσιαστικά τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν και οδήγησαν σε αυτό το νομοθέτημα, με τεράστιο ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών συνεχώς να δηλώνουν ζημιές ή ελάχιστα εισοδήματα, πολλές φορές, στις περισσότερες περιπτώσεις, κατώτερα εισοδήματα από τους ίδιους τους υπαλλήλους τους, δημιουργεί ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο προσπαθεί να φέρει μία τάξη. Ξεκίνησε διάλογος, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα γι' αυτό. Το νομοσχέδιο ήταν στη διαβούλευση, είχε χιλιάδες σχόλια, γίνανε αλλαγές και βελτιώσεις σε κάποιες περιπτώσεις και αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο μπήκε στο διάλογο και άκουσε κάποιες προτάσεις. Και ίσως μέχρι να έρθει η τελική του μορφή για ψήφιση να γίνουν και άλλες βελτιώσεις. Ναι, αυτό που λένε, δεν διαφωνεί κανείς με να συνδεθούν τα POS με την ταμιακή μηχανή και αυτά. Διαφωνούν στην οριζόντια φορολόγηση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας μύθος και θα σας πω γιατί. Αυτό που ακούγεται ότι τσουβαλιάζουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες με αυτό το οριζόντιο μέτρο. Ουσιαστικά θεσπίζουμε ένα τεκμήριο με σημείο αναφοράς, θα έλεγα, όχι τον μέσο, αλλά τον κατώτατο μισθό. Και επ' αυτού όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις και διαβαθμίσεις και πριν λίγη ώρα τα είπε και ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν εξαιρέσεις π.χ. για νεοσύστατες επιχειρήσεις, που είναι φυσιολογικό μέχρι ο άλλος να στήσει από τη δουλειά του και το γραφείο του. Προφανώς και δεν θα μπορεί να πιάνει αυτό το σημείο αναφοράς. Ο συνυπολογισμός των μισθών και των συντάξεων, του εισοδήματος από αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την κάλυψη του τεκμηρίου, γιατί και αυτό ήταν ένα ζήτημα. Οι εξαιρέσεις για τα πλοκάκια, για τους ανάπηρους, για τις μονογενειακές οικογένειες. Υπάρχουν διαβαθμίσεις προς
ανάλογα με τη συνολική μισθοδοσία και το τζίρο, εφόσον υπερβαίνει το μέσο όρο του κλάδου. Οπότε δεν είμαστε της άποψης ότι πρέπει όλοι να πληρώνουν το ίδιο, γιατί προσπαθούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε μια κοινωνική αδικία και σε αυτή την κατεύθυνση λάβαμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις και γίνανε στη διαβούλευση αυτές οι εξαιρέσεις. Μάλιστα. Εγώ εδώ, ας πούμε, θα κάνω και άλλες προτάσεις και στην ομιλία μου. Για παράδειγμα, οι εξαιρέσεις που γίνονται για κάτω των 500 κατοίκων τοπικών κοινοτήτων, ίσως για κάποιους συγκεκριμένους ΚΑΔ, όπως ξέρετε και είναι γνωστό στην επαρχία μας, πολλά χωριά έχουν μείνει ελάχιστα καφενεία και που κρατούν έτσι ζωντανά από τα χωριά μας, να γίνει αυτό το μέτρο από 500 σε 1.000 κατοίκους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το θέσω υπό συζήτηση. Είναι σημαντικό. Ή ακόμα και για νέες μητέρες, που μπορεί να μην είναι στα πρώτα χρόνια του επαγγέλματος, αλλά κάνουν ένα παιδί και μέχρι να πάει 3-4 ετών, προφανώς ίσως να μην μπορούν να έχουν την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα. Βέβαια, βέβαια. Αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία είτε τώρα είτε μετά, ανάλογα πώς θα πάει το μέτρο, να το δούμε για να παλέψουμε να εξαιρεθούν. Ωραία, άρα λέτε ότι ήταν κάπως πρόωρες οι αντιδράσεις από τους δικηγορικούς συλλόγους που κήρυξαν αποχή. Θεωρώ επίσης ότι κατά τη διαβούλευση ανακοινώσεις του Υπουργού με το τεκμήριο να γίνεται μαχητό, δηλαδή αν κάποιος όντως νιώθει ότι αδικείται από το τεκμαρτό και το εισόδημά του είναι μικρότερο από αυτό, μπορεί να κάνει μια αίτηση αφισβήτησης και να, εφόσον αποδειχθεί από τον έλεγχο ότι είναι μικρότερο, να πληρώσει λιγότερο. Ναι, με το τεκμαρτό εισόδημα γενικά και ως τεκμήριο υπάρχουν πολλές ενστάσεις, γιατί δεν σας κρύβω ότι μας έχουν κάνει πολλές καταγγελίες τηλεθεατές ότι κάνανε αίτηση για δωρεάν νομική βοήθεια και απορριπτόταν η αίτηση γιατί λέει είχατε τεκμαρτό εισόδημα, παρόλο που κανονικό εισόδημα δεν είχαν μηδενικό. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Και επειδή έχουν τεκμαρτό, δεν μπορούν να έχουν δωρεάν νομική βοήθεια. Νομίζω και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το δείτε, κύριε Βασιλιάδη, και με τους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τεκμήρια σήμερα να πούμε πως εφαρμόζεται στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και στο τεκμήριο της διαβίωσης. Ναι. Υπάρχουν τεκμήρια και σε άλλες χώρες. Η Γαλλία, η Ιταλία και άλλες χώρες, μπορώ να θυμηθώ τώρα. Απλώς ο άλλος μπορεί να έχει ένα σπίτι και να θέλει τη νομική βοήθεια για να σώσει το σπίτι που έχει. Και όταν του λέω ότι επειδή έχει το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή το σπίτι, δεν μπορεί να έχει δωρεάν νομική βοήθεια, είναι λίγο φαύλος κύκλος, είναι λίγο σουρεαλιστικό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε, κύριε Βασιλιάδη. Ωραία. Κύριε Βασιλιάδη, συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός είπε και ότι για την αγοροπολισία ακινήτων δεν θα υπάρχουν πλέον μετρητά. Είναι και αυτό στην καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω όλα αυτά που ακούμε και για αυτό με τα ακίνητα και αυτά που μας εξηγήσατε για τη μείωση της φοροδιαφυγής. Γίνονται γιατί δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν σωστά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, είναι, υπάρχει αδυναμία προς αυτό το κομμάτι? Ουσιαστικά προσπαθούμε να κλείσουμε όσα περισσότερα παραθυράκια υπάρχουν από το πλαίσιο της αγοράς, ώστε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τόσα χρόνια όλοι μιλάμε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, ναι, είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό. Ποτέ όμως δεν έχουμε κάνει βήματα με, να πω, παίρνοντας όλο το θάρρος της πρωτοβουλίας και παίρνοντας και το πολιτικό κόστος πάνω σε αυτό, για να τολμήσουμε ώστε να παράγουν αποτελέσματα όλα αυτά. Θεωρούμε λοιπόν ότι με αυτό το νομοσχέδιο κλείνουμε πάρα πολλά παραθυράκια στην αγορά, ώστε να μπορέσουν τα έσοδα να είναι μεγαλύτερα, τα οποία έσοδα προφανώς θα κατευθυνθούν σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η παιδεία, όπως να κάνουμε ισχυρότερα νοσοκομεία, η υγεία δηλαδή, όπως οι υποδομές, δηλαδή θα είναι ανταποδοτικά προς τον πολίτη προφανώς τα ωφέλη του νομοθετήματος. Μάλιστα. Με να το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και τι αποτελέσματα θα έχει στην οικονομία όλο αυτό. Τώρα, κύριε Βασιλιάδη, η συζήτηση, όπως είπαμε, συνεχίζεται και θα μιλήσετε και εσείς σε λίγη ώρα στη Βουλή. Θα σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. Έχουμε όμως αύριο και μια επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην χώρα μας. Πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί ότι είναι μια επίσκεψη η οποία στην ουσία δεν χρειαζόταν να γίνει, καθώς ο Ερντογάν την τελευταία περίοδο είναι πολύ προκλητικός από την άποψη ότι πήγε και στη Γερμανία και στην ουσία εξαπέλυσε προσβολές εναντίον του Γερμανού καγκελαρίου, και βεβαίως ότι με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά υπέρ της Χαμάς ο Ερντογάν, δεν είναι ότι καλύτερο να έρχεται στην Ελλάδα. Τι λέτε εσείς? Το γεγονός ότι υπάρχει μία επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν μετά από 6 χρόνια, νομίζω, θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη καταρχάς για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή, όλοι θεωρούμε πως πρέπει να διατηρηθεί ένα θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά από έτσι, διπλωματία των σεισμών τελευταία, πέρυσι, και θέλουμε να ξεπεράσουμε και τα όποια εμπόδια που υπάρχουν ώστε να υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Νομίζω ότι η κυβέρνηση προσέρχεται σε αυτό το επικείμενο ανώτατο συμβούλιο που λέμε συνεργασίας με την Τουρκία με μια ειλικρινή διάθεση έτσι, συνεργασίας και να εμπεδωθεί αυτό το κλίμα διαλόγου, το οποίο είναι ένα σημαντικό βήμα. Η θέση της Ελλάδος όμως επαναλαμβάνεται, είναι πάγια και είναι σταθερή. Ποια είναι αυτή? Ότι η διαφορά που έχουμε να επιλύσουμε είναι ο καθορισμός της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, θα έλεγα, αντικείμενο συζήτησης. Οι διαφορετικές αντιλήψεις που έχουμε είναι δεδομένες. Εκείνο όμως που εμείς επιδιώκουμε, θα έλεγα, είναι οι διαφωνίες να μην παράγουν κρίσεις που έχουμε δει στο τελευταίο πρόσφατο παρελθόν. Μάλιστα. Υπάρχει, ας πούμε, μια ιδιαίτερη έφαση. Βλέπω έτσι στην αμοιβαία υποφελή ατζέντα, μακάρι να προκύψουν με μέτρα εμπορικού και οικονομικού έτσι, χαρακτήρα και στα μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης που έχουμε μείνει πίσω, περισσότερο στην αμυντική και στη στρατιωτική διάσταση, θα έλεγα. Και τελικά... Αυτά νομίζω ότι θα τεθούν στο διάλογο και τίποτα παραπάνω. Πάντως βλέπουμε ότι και από την κυβέρνηση ενδεχομένως να μην θέλαν και πολύ αυτή την επίσκεψη. Ήταν να γίνει στη Θεσσαλονίκη, έγινε στην Αθήνα. Τελικά θα έρθει αυθημερών, δεν θα υπάρχει. Έτσι, το περιορίζει όσο μπορεί και η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και βεβαίως υπήρχε και αυτή η σκέψη ότι ενώ ήταν να γίνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί τελικά δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη? Λένε ότι για λόγους ασφαλείας, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούμε να παρέχουμε ασφάλεια σε ένα τόσο υψηλό προσκεκλημένο, κύριε Βασιλιάδη. Ίσως να είναι αυτό, ίσως να είναι κάτι το οποίο χειρίστηκαν τα διπλωματικά γραφεία των δύο χωρών και αποφασίστηκε η Αθήνα. Οπότε όπως και να έχει, μετράει η συνάντηση. Σωστά. Και να βγάλει έτσι ωφέλη για την χώρα μας. Μάλιστα. Τώρα, στο πολιτικό έτσι, σκηνικό βλέπουμε, κύριε Βασιλιάδη, ότι μια καινούργια κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει στη Βουλή, η λεγόμενη Νέα Αριστερά των 11, οι οποίοι βεβαίως είναι όλοι παλιά στελέχη, υπουργοί, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς σας φαίνεται λοιπόν αυτό ότι στη Βουλή πλέον υπάρχει μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα? Αυτό πώς το βλέπετε, πώς το σχολιάζετε? Καταρχάς, μιας και κάνουν, θα έλεγα, έναρξη της δραστηριότητάς τους σήμερα με το φορολογικό νομοσχέδιο, θα ήθελα να τους ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλο αυτό που κάνουν και να παράγουν έτσι θετικά αποτελέσματα για το καλό του τόπου μας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να μπαίνω ποτέ στα εσωτερικά έτσι, των άλλων κομμάτων, αλλά βλέπουμε η αλήθεια είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση χάνει συνεχώς στελέχη, έχει χωριστεί ουσιαστικά στα δύο. Είχε και ένα πολύ κακό αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές που δεν το περίμενε κανένας, θα έλεγα. Έτσι. Αλλά η κοινωνία είναι σοφή και λέμε ότι ο λαός αποφασίζει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί και πώς μπορεί να κατευθυνθεί. Εγώ θα έλεγα ότι όλες αυτές οι διεργασίες, άσχετα να ανήκουμε σε άλλους χώρους και σε άλλες παρατάξεις και έχουμε πολιτικές διαφορές, εύχομαι να προσφέρουν ωφέλη στην κοινωνία μας και κοινοβουλευτικά στη δημοκρατία μας. Άρα, η Νέα Δημοκρατία τώρα και η κυβέρνηση βέβαια θα εξακολουθεί να βλέπει ως αξιωματική αντιπολίτευση, θεσμικά είναι, θέλω να πω ουσιαστικά, τον κύριο Κασελάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ, ή θα αλλάξει τακτική και θα βλέπει ως κύριο εντός ή εκτός αγωγικών αντίπαλό της τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ΠΑΣΟΚ? Καταρχάς, όπως αναφέρατε και απαντήσατε μόνο σας έτσι, εν τη ροή του λόγου σας, αξιωματική αντιπολίτευση θεσμικά παραμένει το ΣΥΡΙΖΑ βάσει των αποτελεσμάτων και βάσει των κοινοβουλευτικών δυνάμεων που έχουν οι παρατάξεις. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να βλέπει είναι να νομοθετεί και να αποφασίζει προς κατεύθυνση για τη βελτίωση των πολιτών στα προβλήματα τα μικρά, αλλά και στα προβλήματα τα μεγάλα.
Δεν έχει να φοβηθεί κανέναν παρά μόνο τον κακό της εαυτό, θα έλεγα, και το λέω πολύ συχνά στις συζητήσεις μας. Αναπάντητο όμως, δεν αφήνουμε ποτέ τίποτα, είτε είναι αυτός στην αξιωματική αντιπολίτευση, είτε είναι το τελευταίο κόμμα και η τελευταία κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή. Βλέπουμε βεβαίως ότι στη κεντροαριστερά γίνονται διεργασίες και ξαναείπα, καλώς γίνονται εφόσον έχουν τόσες διαφωνίες, αλλά εμείς το μόνο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να εφαρμόσουμε τις προεκλογικές μας εξαγγελίες και να είμαστε σταθεροί στις μεταρρυθμίσεις που έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο που μας έδωσε αυτή την ισχυρή λαϊκή εντολή. Μάλιστα, αυτό είναι ξεκάθαρο το οποίο λέτε, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη να υπάρχει μια άνοδος της δεξιάς παράταξης και αλλού και της ακροδεξιάς. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχουν κόμματα όπως είναι η Νίκη, η Ελληνική Λύση και οι Σπαρτιάτες, που για κάποιους εκφράζουν την σκληρή δεξιά, για κάποιους άλλους την ακροδεξιά. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εκφράσει το χώρο καθαρά της δεξιάς, θα το αφήσουμε κεντροδεξιά, ώστε να μην κατευθύνονται σε άλλα κόμματα οι ψηφοφόροι? Μπορεί να εκφράσει τους δεξιούς ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βασιλιάδη? Η Νέα Δημοκρατία είναι, θα έλεγα, κατεξοχήν κεντροδεξιά λαϊκή παράταξη με το φιλελευθερισμό και τα λοιπά που όλοι γνωρίζουμε. Νομίζω πως το ότι ισχυροποιούμε την πατρίδα μας στο εξωτερικό, το είδαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια με όλες τις συμφωνίες που έχουν γίνει με τις ξένες χώρες και το πόσο πολύ περισσότερο ισχυροποιήσαμε τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη και ευρύτερα στο γεωπολιτικό γύρνεσθε. Το γεγονός ότι ισχυροποιήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία θεωρώ ότι είναι ένδειξη του πατριωτισμού που υπάρχει στην εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος, γιατί θα πρέπει να μιλάμε επί του πρακτέου, γιατί πολλά κόμματα, όπως είπατε, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ακόμη δεν έχουν εφαρμόσει τίποτα, δεν τους έχει δοθεί δυνατότητα να τους δούμε επί του πρακτέου, αλλά πολλές των περιπτώσεων, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο το να μην κυβερνάς και να πουλάς εύκολα πατριδοκαπηλεία. Μάλιστα. Εμείς εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας και, όπως είπα, έχουμε ισχυροποιήσει τη χώρα μας, έχουμε ξεκαθαρίσει τις πάγιες θέσεις μας και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εκφράσει σήμερα έναν δεξιό ψηφοφόρο, ο οποίος έχει αυξημένο το αίσθημα του πατριωτισμού, θα έλεγα, αλλά παράλληλα και της κοινωνικής ευαισθησίας. Μην το χαρίσουμε και αυτό στην αριστερά. Έχουμε δείξει ότι συνεχίσαμε ένα πρόγραμμα και συνεχίζουμε να πάντα να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο να ανακουφίζουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και σε αυτούς που είναι αδύναμοι και το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν, επειδή λέτε για τους αδύναμους συμπολίτες και για το κοινωνικό πρόσωπο και όλα αυτά, επειδή στην ουσία τώρα ξεκινάει ο χειμώνας ή θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες για κάποιες άλλες περιοχές, υπάρχουν οι φόβοι για το ότι θα κάνει κρύο, ότι δεν θα μπορούμε να ανάψουμε τη θέρμανση, γιατί μετά θα πρέπει να πληρώσουμε λογαριασμούς στους οποίους δεν αντέχει η τσέπη μας. Υπάρχει αυτός ο φόβος στους πολίτες. Τι λέτε λοιπόν σε αυτό το θέμα, σε συνδυασμό βέβαια με την ακρίβεια που είπε και ο κύριος Κρέκας προχτές στη Βουλή, ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κοινωνία? Η αλήθεια είναι, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό πρόβλημα, θα έλεγα, είναι η ακρίβεια όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και οι άλλες πηγές ενέργειας που έχει ο κόσμος για τη θέρμανση του το χειμώνα, στο οποίο μέχρι τώρα είχαμε σύμμαχο, θα έλεγα, τον καιρό. Προφανώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για την επιδότηση θέρμανσης και τα λοιπά, τα οποία είναι γνωστά και δίνονται τα τελευταία χρόνια. Και στην ακρίβεια παίρνονται μέτρα, αλλά θα πρέπει ακόμα περισσότερο να είμαστε επιθετικοί, κυρίως στα φαινόμενα της εσκροκέρδειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το τελευταίο μήνα βλέπουμε ότι έχει κάνει πάρα πολλούς ελέγχους που δεν έχουν καμία σχέση με τους αργούς ρυθμούς του παρελθόντος και μπαίνουν πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα. Εισπράττονται όμως τα πρόστιμα αυτά, εισπράττονται ή μπαίνουν? Αυτό θα το δω. Προφανώς υπάρχουν. Και πάει μετά στο δικαστήριο και κάνουν προσφυγές. Καλά, δεν μπορείς να αφαιρέσεις το ένομο συμφέρον το οποίο έχει ένας ο οποίος παίρνει το πρόστιμο, αλλά εφόσον το χάσει και σε αυτόν τον βαθμό, προφανώς υπάρχουν οι μηχανισμοί εκείνοι οι οποίοι θα κοιτάξουν να το εισπράξουν το πρόστιμο, και μιλάμε για εταιρείες
μεγάλες πολυεθνικές, αλλά γίνεται και για τον παραδειγματισμό, θα έλεγα, ότι να πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας. Η κυβέρνηση εκεί που μπορεί, στα μέτρα των δυνατοτήτων που έχει, όσο εξελίσσονται αυτά και γίνονται πιο δυναμικά, συνεχώς παρατηρεί και παίρνει μέτρα. Πάντα όμως, λέω, στα μέτρα στα οποία υπάρχει και ένα δημοσιονομικό περιθώριο για να δώσεις. Δεν μπορείς να υποσχεθείς, πρέπει και να το πληρώσεις. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, πριν σας αφήσουμε μια τελευταία ερώτηση, είπαμε να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, είπαμε ότι κερδίσατε, μάλλον σας ψηφίσανε στην Βουλή με πρώτο βουλευτή Πέλλας, πήρα τους περισσότερους σταυρούς. Θέλω να μου πείτε, αυτό τώρα βεβαίως σας κάνει να έχετε μια παραπάνω ευθύνη προς τους πολίτες εκεί του νομού Πέλλας και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι αυτό που σας έχουν ζητήσει να κάνετε μετεπιτάσεως, δηλαδή τι είναι αυτό που σας ζητούν να, με τις δικές σας δυνάμεις, βέβαια ο βουλευτής είναι για να νομοθετεί, έτσι δεν κυβερνά ο βουλευτής, να προσπαθήσετε να πετύχετε για τον τόπο σας. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το πιο σημαντικό είναι να έχεις την επαφή με τους συμπολίτες σε καθημερινή αυτό βάση. Αυτό φάνηκε ότι το είχατε. Με όλους τους κλάδους και τους εμπλεκομένους, να ακούς τις ανησυχίες, να εντοπίζεις τα προβλήματα, να κρίνεις το τι είναι δίκαιο και σε αυτή την κατεύθυνση να δουλεύεις ώστε να λύνεις και να απλοποιείς τη ζωή και να βελτιώνεις, θα έλεγα, τη ζωή των συμπολιτών μας. Η Πέλλα, η αλήθεια είναι, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, κυρίως σε υποδομές. Μιλάμε για το οδικό δίκτυο, Θεσσαλονίκη, Έδεσα. Είναι γνωστό, εγώ το ακούω από τότε που ήμουν, θα έλεγα, μωρό. Πρώτη φορά είναι που μιλάμε του πρακτέου και είμαστε στη β' φάση του διαγωνισμού στον ανταγωνιστικό διάλογο που θα τελειώσει σε λίγους μήνες και θα μπούμε στη φάση των δεσμευτικών προσφορών που υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος από 4 πολύ μεγάλες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου και υπάρχει έτσι μια ελπίδα ότι αυτό σε 4 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης θα μπορέσει να κατασκευαστεί. 4 χρόνια είναι καλό χρονικό διάστημα. Ναι. Έχουμε τουριστικούς προορισμούς πάρα πολλούς, όπως το Μουσείο της Πέλλας, τα Λουτρά του Πόζαρ, η Λίμνη Βεγορίτιδα, ο Άγιος Αθανάσιος, το Καϊμα Τσαλάν, η Έδεσα με τους Καταράκτες, τα Γιάννητσα με τα Οθωμανικά Μνημεία, ο Λουδίας ο Ποταμός και πολλά άλλα, θα έλεγα, τα οποία αυτά, στόχος μου σε αυτή τη θητεία είναι να γίνουν ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν, ώστε να μπορούμε να κάνουμε πιο μακρύ σε ημέρες τον προορισμό ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να ταξιδέψει και να δει όλους αυτούς τους προορισμούς. Αυτό μπορεί να γίνει από αυτό που νομοθετήσαμε με τον τουριστικό οργανισμό αναπεριφερειακή ενότητα. Είναι μια αρχή, ναι. Αλλά κυρίως στην Πέλλα μιλάμε και για τον πρωτογενή τομέα, όπου ο νομός είναι κυρίως αγροκτηνοτροφικός, θα έλεγα κατά 70%, και όταν πάει καλά ο αγρότης, πηγαίνουν καλά και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι. Δεν θα σταματήσω να συνεχίσω να εργάζομαι ώστε να ανακουφίζονται από τα φαινόμενα της αλλαγής του κλίματος, θα έλεγα, αλλά να νομοθετήσουμε ώστε να ισχυροποιηθούν και να νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι πάμε σε λίγο καιρό στην αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που ήταν απαρχαιωμένος, αλλά κυρίως οι αγρότες μας τι θέλουν, να έχουν ένα προϊόν και η πολιτεία να τους δίνει όλα τα μέσα ώστε αυτό το προϊόν να αποκτήσει έτσι την προστιθέμενη πραγματική αξία, γιατί αξίζει πραγματικά, όλα τα προϊόντα μας είναι ποιοτικά και γευστικά και να βρουν τις κατάλληλες αγορές ώστε να δίνονται με υψηλότερες τιμές και να ανέβει, ας πούμε, το εισόδημα των συμπολιτών μας. Αυτά θα συνεχίσω να κάνω και να εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση και ο κόσμος μας κρίνει κάθε τετραετία. Σωστά. Ανοίξατε πάρα πολλά θέματα τώρα στον επίλογό σας, κύριε Βασιλιάδη, που αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες για να τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά, γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μεγάλη, γιατί και εμένα μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνώ πιο άμεσα με πολύ περισσότερο πληθυσμό, θα έλεγα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, αυτά λοιπόν από τον βουλευτή Πέλλας, τον κύριο Βασιλιάδη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.